Είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία διαβάζουμε και θα διαβάσουμε συνέχεια. Μόνο ωστόσο, πάνω σε εδώ στο διάλειμμα έθεσε ένα ερώτημα, το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το ακούσει ο κ. Ρωμανιάς. Ναι, λέω ότι μεταδίδουμε μία εντύπωση στον κόσμο ότι το κράτος έχει απεριόριστα χρήματα να δώσει. Και με έναν τρόπο τον εκπαιδεύουμε σε μία λογική ότι πρέπει να παίρνουμε από το κράτος χρήματα. Το κράτος όμως δεν έχει πλέον λεφτά. Κοιτάξτε, θα έλεγα το εξής. Όχι. Δεν εκπαιδεύουμε τον κόσμο. Το κράτος δεν έχει απεριόριστα χρήματα. Δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Το κράτος είναι γνωστό. Βρίσκεται υποπίεση. Το πρόβλημα είναι όμως άλλο. Ότι το κράτος θα μπορούσε να βρει έσοδα και από άλλες πηγές. Όταν λέμε ανάπτυξη, η ανάπτυξη δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα. Από πού μπορεί να έχει έσοδα το κράτος? Από τη φορολογία, από περικοπές μισθών και συντάξεων, από δάνεια, αλλά όταν λέμε από τη φορολογία και από ανάπτυξη. Εάν λοιπόν το κράτος είναι ανίκανο να εισπράξει από άλλες πηγές. Και από την αδήλωτη εργασία. Θα δείτε. Σύμφωνοι. Δεν υπάρχει. Είναι μεγάλα τα νούμερα όμως εκεί. Γι' αυτό σύμφωνοι. Επιμένουμε. Όταν λοιπόν το κράτος είναι ανίκανο να εισπράξει από αυτές τις πηγές, τι κάνει? Πολύ απλά. Αυξάνει τη φορολογία σε εκείνους που πληρώνουν και μειώνει μισθούς και συντάξεις. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει το ελληνικό κράτος. Αυτό κατηγορούμε το κράτος. Ότι δεν αναπτύσσει τις άλλες δραστηριότητες για να μπορεί να έχει έσοδα από θα τη δραστηριότητα της ανάπτυξης. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι το μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης δεν αναλύνεται σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα, αλλά στο άλλο κομμάτι. Το γιατί μεγάλο... το κράτος δεν πληρώνει. Δεν ακούω πολλούς να αναζητούν λύσεις που θα δώσουν, ας πούμε, τη δυνατότητα στο κράτος να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα τα οποία αναφέρει. Κοιτάξτε, δεν είναι ο κόσμος που θα δώσει τη δυνατότητα. Ο κόσμος εκλέγει κυβερνήσεις. Όχι, εσείς που βρίσκεστε και στο δημόσιο διάλογο και μιλάτε και κάνετε προτάσεις, γιατί ας πούμε δεν εντοπίζετε τη συζήτησή σας, δεν την εστιάζετε ακριβώς αυτό το ζήτημα? Προσέξτε. Στο πώς θα δοθούν λύσεις, συγκεκριμένες λύσεις για να εισπραχθούν χρήματα, να ξεβρεθούν χρήματα. Οι λύσεις είναι δεδομένες. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς την πυρίτιδα. Είναι δεδομένες. Τα έσοδα Εάν του κράτους, είναι δεδομένες και υπάρχουν οι λύσεις, τότε γιατί δεν εφαρμόζονται? Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Πολύ απλά. Δεν θέλει να τις εφαρμόσει. Να σας πω. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Είναι αν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, αν καταλαβαίνει. Όταν μας λένε θα έρθει η ανάπτυξη και την ίδια ώρα φτάνουν τη φορολογία στα ύψη, από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Με αυτή τη φορολογία φεύγουν επιχειρήσεις και πάνε στα Σκόπια ή στην Κύπρο. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Ποιος επενδυτής θα έρθει να δώσει χρήματα στην Ελλάδα σήμερα? Μάλιστα. Για να κάνουμε δηλαδή εδώ πλέον την πολιτική η οποία επιβάλλεται να γίνει, θα πρέπει εκείνοι που κυβερνούν ή όποιοι κυβερνούν, δεν λέω μόνο οι σημερινοί, όλοι, επί του παρόντος βέβαια οι σημερινοί, να αναπτύξουν εκείνες τις πηγές που θα βοηθήσουν την οικονομία να αναπτυχθεί, που δεν θα έχουμε μεγάλη ανεργία, για να μπορέσει να πάρει χρήματα το κράτος και να χρηματοδοτήσει κανονικά τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει. Το κράτος το ελληνικό τι κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν το κάνει μόνο τώρα, το κάνει από το 10. Από το 10 γίνεται το ίδιο πράγμα. Τι γίνεται? Του λείπουν κάποια χρήματα. Οι αγορές δεν του δίνουν, διότι έτσι δεν παίρνει. Τι κάνει λοιπόν? Λέει, έχω τόσους συνταξιούχους. 3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μου λείπουν φέτος, ας πούμε, 2 δις. Ωραία. Κόβω τόσα από τους συντάξεις, τα εξασφάλισα. Η εύκολη λύση. Το είπε αυτό που σας λέω με τρόπο πολύ ωραίο το Συμβούλιο Επικρατείας. Το είπε στην πρώτη απόφαση που έβγαλε, το 2000, την έβγαλε το 12 και αναφερόταν στις περικοπές του 10 και του 11. Και είπε τότε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι οι περικοπές εκείνες ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένες. Ήταν συνταγματικές περικοπές. Ναι. Πρόσθεσε όμως ότι τις κρίνω συνταγματικές επειδή λόγω του επίγοντος, του ευνηδιαστικού, ναι, δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν χρήματα από άλλες πηγές. Μόνο από την περικοπή των συντάξεων. Τώρα όμως λέτε έχουν περάσει χρόνια. Και προσθέτει το Συμβούλιο. Προσθέτει το Συμβούλιο. Όμως αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Διότι από τώρα και στο εξής δεν μπορεί να ξανάρθει το κράτος και να μας πει ξανακόβω από τις συντάξεις. Πρέπει να βρει και άλλες κοινωνικές ομάδες να επιβαρυνθούν. Πρέπει να βρει και άλλες μεθόδους για να εισπράττει χρήματα. Ανάπτυξη. Ναι, έτσι. Πάλι να βρει. Από τότε δεν το έκανε κανείς. Να βρει από πού θα. Δεν το έκανε κανείς. Μα το σκεπτικό είναι να πάμε να βρούμε ποιοι έχουν για να τους τα πάρουμε. Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι η λογική
πώς θα δημιουργηθούν οι χρήματα. Πάντως, ναι, δεν έχω αντίρρηση. Λέει ότι η λογική δεν πρέπει να είναι αυτή, αν δεν έχω κάποια αντίρρηση. Εμένα το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που λέτε ότι οι λύσεις είναι συγκεκριμένες, είναι δεδομένες. Γιατί δεν εφαρμόζονται. Ναι, είναι δηλαδή τόσο κουτί αυτοί που ηγούνται οι πολιτικοί. Η λέξη ανάπτυξη. Να θέλουν να τους βρίζει ο κόσμος και να είναι δυσαρεστημένος απέναντί τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε. Δεν θέλω να πω τη λέξη κουτί ή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την Κόσκο, τι έλεγε. Για την πώληση των 14 αεροδρομίων, τι έλεγε προεκλογικά. Αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Είπανε όμως ότι. Ήταν σωστά. Το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Το ακόμα και σήμερα λένε ότι. Ναι. Το παλέψαμε. Δεν τα καταφέραμε. Η ρύθμιση. Ναι. Εγώ λέω τι έλεγε για τη λέξη κουτί. Ναι. Λέω τώρα, μας έλεγε όχι τα αεροδρόμια, όχι εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Μας έλεγε για την Κόσκο. Όχι, τα γνωρίζετε τι ακριβώς έλεγε. Τώρα τα κάνει ο ίδιος. Πώς το κρίνετε αυτό. Ή τότε δεν ήξερε τι έλεγε, ή τώρα δεν ξέρει τι κάνει. Είναι άκρως αντίθετα. Αυτή είναι η πολιτική. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να γυρίσουμε στον κόσμο πάλι, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Συντάξεις χειρίας. 2-3 θα διαβάζω, είναι πάρα πολλά που έχουμε πάρει. Η φίλη μας η Ευαγγελία την Καλυθέα λέει: είμαι 60 ετών, είμαι χείρα και παίρνω σύνταξη χειρίας. Είμαι χείρα από το 2011, έπαιρνα 648 ευρώ, πήγε στα 588, προχθές πήγε 488. Πού θα πάει στη συνέχεια. Η σύνταξη, όπως όλες οι συντάξεις, έχει υποστεί τη μείωση λόγω της αυξημένης παρακράτησης φόρου. Λοιπόν, η Θέμης από το Γαλάτσι λέει: ξαδέρφη μου έπαιρνε σύνταξη χειρίας 480 ευρώ με τρία παιδιά. Της την πήγαν 340 ευρώ. Προχθές πήρε 240 ευρώ. Και λέει: πώς θα ζήσει αυτή η γυναίκα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το γνωστό πρόβλημα που έχουν όλοι. Ακούστε και αυτό. Αυτό μου φαίνεται πιο εντυπωσιακό από όλα. Είμαι 74 ετών, λέει η Παρασκευή από τον Ασπρόπυργο. Τα στοιχεία των ανθρώπων είναι εδώ. Με τα τηλέφωνά τους μας παίρνουν, έτσι, με τα ονόματά τους. Έπαιρνα 400 ευρώ σύνταξη χειρίας και πήγα να πάρω τη σύνταξή μου και εμένα δεν μου βάλανε ούτε ένα ευρώ. Αυτό γίνεται όμως. Γίνεται. Και πώς γίνεται. Γίνεται υπό προϋποθέσεις. Καταρχήν η σύνταξη χειρίας κρατάει 3 χρόνια και μετά 3 χρόνια, βέβαια δεν είναι η περίπτωση αυτή, αλλά το λέω γενικότερα, μετά 3 χρόνια. Επανεξετάζεται και βλέπουμε εάν εργάζεται ή απασχολείται. Αυτή είναι 74 ετών. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να το δει πάντως. Ναι, ακριβώς πρέπει να πάει να ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εδώ παράλογο. Δεν μπορεί να υπάγεται στην κατηγορία 74 ετών εργάζεται. Λοιπόν, ο Γιώργος Ατινίκε λέει. Άλλωστε μετά τα 67 επανέρχεται. Ο Γιώργος Ατινίκε λέει: έπαιρνε επικουρική 473 ευρώ, τώρα πήγε με περικοπές 200. Πήγε με περικοπές 200, τώρα θα ξανακοπεί, ρωτάει. Ναι. Τον άλλο τώρα τις 4 του μηνός που θα πάρει την επικουρική. Δεν λέτε τόσο από ναι. Θα τη δει πιο κάτω. Ακόμα. Ναι. Μόνο ευχάριστα νέα τους λέμε. Ο Βάιος θα τα πατήσει. Μα κοίταξε, εμείς δεν κάνουμε τους νόμους. Είπα και. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο. Και προχωρήσαμε και τον Ρομπόλη, αυτό έλεγα. Λέω αγγελιαφόροι ειδήσεων είναι. Δεν είναι οι άνθρωποι, δεν αποφασίζουν οι ίδιοι. Παίρνω αναπηρική σύνταξη, έχω αναπηρία 85%. Έπαιρνα το ΕΚΑΣ 230 ευρώ και μου το κόψανε. Δεν είπαν ότι δεν θα πειράξουν τους αναπήρους. Τι να απαντάς. Το είπανε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά το ξαναλέω. Το ΕΚΑΣ, να το καταλάβουν όλοι που μας ακούνε. Το ΕΚΑΣ καταργείται ως θεσμός. Δεν υπάρχει ΕΚΑΣ πλέον. Ανάπηροι και εμείς. Αφορά τους για τους πάντες. Δεν υπάρχει ο θεσμός πλέον. Λοιπόν, πάντως είναι, μου είπατε προηγουμένως ότι έκανα ένα ειρωνικό σχόλιο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση είπε ότι δεν θα πειραχτούν οι κύριες συντάξεις. Έτσι είναι. Και το ΕΚΑΣ δεν είναι σύνταξη. Το ΕΚΑΣ, άσχετα αν το, ΕΚΑΣ, το νομίζανε ενσωματωμένο στη σύνταξη. Επειδή επανέρχεσαι στη λέξη ηρωνικό, δεν ξέρω πώς το είπες, εγώ το εξέλαβα ως ηρωνικό. Λέει ότι μιλούσε. Αλλά εγώ από τη δική μου πλευρά το θεωρώ ηρωνικό. Με τα λόγια. Αν απολύτως ας πούμε ερμηνεύσει αυτό το οποίο λεγότανε, είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι ο άλλος ζει από αυτά τα χρήματα και δεν τον νοιάζει αν αυτό είναι. Αν αυτό είναι προνοιακό ή. Φόρος που κόπηκε ή αυτό είναι. Έτσι. Ότι έβαζε την τσέπη του για να ζήσει. Και ακριβώς. Κοίταξε, αυτό πάει πακέτο. Ναι. Γιατί μιλάμε πλέον για ανθρώπους που ζουν με το ζόρι. Ναι. Που εξασφαλίζουν. Μα και ζούσανε με το ζόρι και τώρα είναι ακόμα χειρότερα για αυτούς. Τώρα κινδυνεύουν να μην μπορούν να ζήσουν τώρα. Συγγνώμη, διότι συνοδεύεται αυτό και με έναν άλλο θεσμό που ουσιαστικά υπέστη μεγάλο πλήγμα. Τα κατώτατα όρια. Που είναι κανονική σύνταξη αυτή. Τα κατώτατα όρια. Όπου, όπως ξέρετε, από το 2015 τα κατώτατα όρια από 486 ευρώ στο ΙΚΑ πέσανε στα 392. Και δεν τα παίρνεις πλέον μόλις φύγεις, αλλά όταν γίνεις αυτά τα 392, όταν γίνεις 67 ετών. Και έχετε υπόψη σας ότι ο ένας στους δύο
το 50% αυτών που φεύγουν από το ΙΚΑ είναι στα κατώτατα όρια. Και αυτό υπέστη πλήγμα. Διότι από εκεί και πέρα πλέον φεύγει ο άλλος και παίρνει, ας πούμε, 150, 180, 200 το οργανικό ποσό. Δεν παίρνει το κατώτατο όριο που ήταν μέχρι τώρα. Επομένως, εδώ μια κυβέρνηση της αριστεράς ελέγχεται. Διότι κυνηγά, πλήττει τους ασθενέστερους. Και αυτό δεν είναι λογικό. Ναι. Διότι καταργείς τα κατώτατα όρια. Καταργείς το ΕΚΑΣ. Ποιος πλήττει και το ένα και αυτό το άλλο. Αυτό που λέγανε το κοινωνικό δίκτυο προστασίας, ποιος είναι ο κοινωνικός δίκτυος. Και να πείτε κάτι άλλο. Ότι βασικό στοιχείο του κοινωνικού δίκτυου είναι και το ΕΚΑΣ και τα κατώτατα με όρια. Με τις συντάξεις αυτές, είναι το πλεονασμός ίσως, το ξέρω, με τις συντάξεις αυτές, από τις συντάξεις αυτές δεν ζουν μόνο οι συνταξιούχοι. Ζουν σε πολλές περιπτώσεις και τα εγγόνια και τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αυτό λέω. Γιατί αλλά με 430 ευρώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς. Φαντάσου τον άλλον που πήγε να πάρει, είναι τραγικό αυτό, πήγε να πάρει τη σύνταξή του. Αυτό το παράδειγμα που είπα και πέσαμε και στην περίπτωση ναι, που έπαιρνε 660 ευρώ το μήνα περίπου. Και πήγε τώρα και παίρνει 430. Λοιπόν, και φαντάσου να είναι και ανάπηρος αυτός. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μιχάλης από τα Ιωάννη ρωτάει κάτι άλλο τώρα. Λέει πόσο έχει πάει η εξαγορά των πλασματικών ενσύμων στο τσάι, ρωτάει. Κοίταξε, άλλαξε. Να του πούμε δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι έχει λεχθεί ότι όταν οι αιτήσεις γίνουν μέχρι το τέλος του 2016, επειδή η εξαγορά θα γίνεται στον καινούριο φορέα, τον ΕΦΚΑ, ο οποίος φορέας όμως ο καινούριος θα ισχύσει από την 1η του Γενάρη του 2017, περιμένουμε να εκδοθεί ή εγκύκλειος ή κάποια τροπολογία που να λέει ότι όσοι κάνουν την αίτηση μέχρι το τέλος του 2016 δεν θα έχουν επιβάρηση στην εξαγορά του πλασματικού χρόνου, θα πληρώνουν τα ίδια. Βέβαια, μέχρι τώρα από τον νόμο προβλέπεται ότι θα έχουν αύξηση. Θα το δούμε. Η αύξηση είναι πολύ μεγάλη πάντως. Είναι το 20% του μισθού που θα έχουν ή της αμοιβής που θα έχουν κατά τον χρόνο που κάνουν την αίτηση. Η Σταυρούλα Ψαπελοκήπου λέει έπαιρνε 78 ευρώ μέρισμα μετοχικού ταμείου και σήμερα πήρα 38 ευρώ. Η μείωση στο μετοχικό ταμείο δηλαδή πόσο θα είναι. Μέχρι 63% μειώνεται. Το κατώτατο όριο από 50 τόσα ευρώ γίνεται 28 ευρώ. Ναι. Και το μέσο, 78, το μέσο επίπεδο 38, από 160 γίνεται 80. Τα μισά. Μέχρι 63%. Είναι ακριβώς και λέει 78-38. Και να έχουν δυστυχώς υπόψη τους, το λέω αυτό, ότι το ταμείο αυτό δεν βγαίνει. Του φάγανε την περιουσία του και δεν μπορεί να βγει αυτό το ταμείο, χρειάζεται ενίσχυση. Η Μαρία του Περιστέρη λέει το μετοχικό ταμείο στα μερίσματα του Απριλίου και Μαΐου είχαν μείωση 50%. Του Ιουνίου δεν μου μπήκε καθόλου, λέει, γιατί είναι λέει, ορφανικό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Το χάνω τελείως. Όχι, δεν το χάνει, αλλά θα έχει τη μείωση. Θα έχει τη μείωση. Είμαι 63 ετών, η Εύη από τα Πετρούπολη, πολλές κυρίες μας βλέπουν. Έχω 4.500 ένσημα του ΙΚΑ. Από αυτά τα 1.000 είναι του ΛΑΕΚ. Για ποιο λόγο δεν μου δίνουν σύνταξη? Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Θα τις δώσουν σύνταξη αν έχει 4.500. Θα τις δώσουν όμως στα 67. Δεν μπορεί να πάρει μειωμένη, ναι, διότι εντάξει αυτό δεν έγινε τώρα, είναι και μερικά χρόνια που έχει γίνει. Πρέπει για να πάρει μειωμένη να έχει 100 ένσημα στη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Αυτό δεν έχει του ΛΑΕΚ δεν μετράνε. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Που όχι, δεν έχει αλλάξει. Έγινε το είχα εγώ στο νομοσχέδιο με τον Δημήτρη τον Στρατούλη, αλλά δεν προλάβαμε να το περάσουμε. Λοιπόν, η Ματίνα από το Πασαλιμά λέει με 70 ετών έχω πληρώσει στον ΟΓΑ 9 χρόνια. Αν μπορώ να πάρω πίσω τα λεφτά που έχω δώσει, γιατί δεν μου δίνουν σύνταξη. Όχι, δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί αυτά τα λεφτά χάνονται τελώς. Και δεν παίρνει και τίποτα. Ο νόμος λέει θεωρείται ότι πάνε για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος. Πρέπει να κάνει άλλα 6 χρόνια, να τα κάνει 15 να πάρει σύνταξη. Πριν πάμε σε άλλα ερωτήματα με το ΕΦΑΠΑΞ, τι γίνεται. Κοίταξε, με τα ΕΦΑΠΑΞ αυτή τη στιγμή κρεμούν περίπου 62.000 ΕΦΑΠΑΞ. Ναι. Όσοι φύγανε από την 1η του Σεπτέμβρη του 2013 και πέρα δεν έχει πάρει κανείς ΕΦΑΠΑΞ. Ναι. Προβλέπεται ότι θα χορηγηθούν μέχρι τον 17, τα μέσα το τέλος του 17, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2017, θα χορηγηθούν για εκείνους που έχουν φύγει από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη του 2013 και επίσης εκείνοι που φύγανε από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 2014. Μετά οι άλλοι θα μπουν στη σειρά και θα πάνε μετά. Αυτοί που φύγανε δηλαδή από τον Αύγουστο του 2014 και πέρα ή το 2015 ή και το 2016 θα μπουν στη σειρά. Θα πάνε 17-18. Και μειωμένοι. Και θα είναι και μειωμένοι. Τι ήθελες να πεις πάνω. Ναι, ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπατε αρχικά.
για την κοινωνική υπευθυνότητα του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Θεωρείτε ότι θα αρκούσε σήμερα σε έναν υπουργό αυξημένη κοινωνική υπευθυνότητα για να μπορέσει να διασώσει αυτά τα χρήματα σήμερα που χάνονται, διότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι αυτή η κοινωνική υπευθυνότητα που δείχνανε κατά το παρελθόν γινόταν με δανεικά λεφτά και ήταν αυτά που ουσιαστικά τεινάξανε και το σύστημά μας στον αέρα. Κοιτάξτε. Αυτή η πλειοδοσία που γινόταν κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας. Κοιτάξτε. Εγώ έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη των αποθεματικών του συστήματος, παρακολουθώ εδώ και 40 χρόνια. Το σύστημα δεν είχε οικονομικά προβλήματα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Υπήρξε στη συνέχεια, εντάξει, από κάποιο σημείο και πέρα, είναι βαθύ το θέμα. Εγώ είπα ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κάνω δημόσια παρέμβαση για αυτό ακριβώς το θέμα. Από κάποιο σημείο και πέρα, η αξιοποίηση των αποθεματικών μετεφέρθη ολόκληρη, καθ' ολοκληρία, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για μένα από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν αποδίδει. Μήπως πάμε να βρούμε πάλι έναν εχθρό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται θεωρία μεγάλη. Άμα θα πάτε 40 χρόνια πίσω, θα διαπιστώσετε το σύστημα δεν είχε προβλήματα οικονομικά. Δεν υπήρχε. Ίσα-ίσα που το σύστημα εδάνιζε το κράτος. Το σύστημα έδινε χρήματα στο κράτος. Από τα αποθεματικά τα δικά του. Δεν είναι. Μήπως αυτό ήταν και ένα λόγο όμως που το σύστημα κατέρευσε. Βεβαίως είναι ένα λόγο που το σύστημα τελικά κατέρευσε. Ασφαλώς. Το ΝΑΤΑ, ας πούμε, και όλα. Καλά το είπατε. Το ΝΑΤΑ ήταν πανίσχυρο ταμείο και είχε αποθεματικά σε δολάρια. Ναι. Πιάσανε και βάλανε μέσα μετά άσχετους. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το ταμείο αυτό από κάποιο σημείο και πέρα δεν έχει δυνατότητα πλέον. Έτσι. Ναι. Το ίδιο πότε έγινε. Πότε μπήκαν αυτοί οι άσχετοι και τι είδους άσχετοι ήταν αυτοί. Να μην πάμε τώρα εκεί. Να μην πάμε εκεί. Η πολιτική, η τότε εξουσία. Στο ΝΑΤ, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν είχε απλώς αποθεματικά. Για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας είχε. Όχι, όχι. Ακούστε, άλλο η κοινωνική ευαισθησία να δώσω στον χαμηλό να ζήσει και άλλο να κάνω χατήρι και να κάνω χαριστική πολιτική για ορισμένες περιπτώσεις. Σε βάρος κάποιον άλλο. Σε βάρος κάποιον άλλο. Η διαφορά είναι μεγάλη. Τεράστια. Η φίλη μας Γεωργία τον Πειραιά λέει: είμαι 50 ετών, έχω 26 χρόνια βαρέα και ανθυγιεινά. Το 2010 είχα 5.700 ένσημα. Πότε ναι. Βγαίνω στη σύνταξη. Εάν είχε συμπληρώσει το 10 τα 3.600 βαρέα και τα 4.500 σύνολο, ναι. Φεύγει στα 55 με πλήρη σύνταξη. Σε 5 χρόνια. Εάν δεν τα είχε συμπληρώσει το 10 αλλά το 11 φεύγει στα 56. Το 10 δεν τα έχει συμπληρώσει, λένε. Ναι. Στα 55 με πλήρη σύνταξη. Άρα σε 5 χρόνια. Ναι. Τώρα μπορεί να βγει μειωμένη. Δεν υπάρχει μειωμένη στα βαρέα. Α, δεν υπάρχει. Δεν το ξέρω, με ασχολείται πολύ. Έπρεπε να το έχω μάθει μετά από τα σύστημα που έχω ρωτήσει. Δεν τα μαθαίνω όλα. Δεν είσαι εκεί. Αλλιώ θα τα απαντούσα εγώ, θα απαντούσα εσύ. Σωστά. Η φίλη μα, η Φιλωμένη από την Κυψέλη, ο άντρα μου είναι 62 ετών, έχει 2.500 ένσημα στο ΙΚΑ και 4.300 στον ΟΑΕ, που είναι τελευταίο ταμείο. Στα είναι 67 με πλήρη. Είναι άνεργο, λέει, του Χλεβάρι του 14. Πότε βγαίνει σύνταξη. Στα 67 από τον ΟΑΕ, με πλήρη σύνταξη. Μειωμένη δεν υπάρχει εδώ. ΟΑΕ δεν έχει μειωμένη. Ούτε έχει μειωμένη. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πάει στον ΟΕ, να απορριφθεί και να πάει στο ΙΚΑ. Αλλά πρέπει να περιμένει 5 χρόνια άνεργος, χωρίς. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι θα μπορούσε να πάει στο ΙΚΑ, αλλά στο ΙΚΑ δεν μπορεί να πάρει μειωμένη. Δίνει το ΙΚΑ μειωμένη στα 62, αλλά δεν μπορεί να πάρει γιατί δεν έχει τα τελευταία 5 χρόνια. Στα 67 πάει αυτό. Άρα ο άνθρωπος αυτός, αν δεν βρει δουλειά τα επόμενα 5 χρόνια. Στα 67 πάει και να βρει και να μην βρει δουλειά. Μάλιστα. Με πλήρη σύνταξη βέβαια. Η φίλη μας η Μαρία από τους Αμπελοκήπους λέει: πήρα τη σύνταξή μου που μέχρι το 2010 είχα την καλύτερη πενταετία. Από το 2011 και μετά που έχω υπόλοιπο σύνταξη, λέει πώς θα απονεμηθεί η σύνταξη. Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό. Ούτε εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον δεν είναι καλά διαδεδομένο. Δηλαδή, για να καταλάβω, ένας αυτή τη στιγμή που είναι σε ενεργεία, θα πρέπει ας πούμε 5 χρόνια να κάνει υπομονή να κλείσει 67 για να πάρει σύνταξη. Θα το πούμε αυτό. Κοίταξε. Τι λέει ο νόμος. Για να πάρει μειωμένη μόνο, για την πλήρη δεν χρειάζεται τίποτα. Χρειάζεται να έχει 15 χρόνια μόνο. Φτάνει. Για τη μειωμένη όμως, και αυτό για το ΙΚΑ. Γιατί ο ΟΑΕ δεν έχει μειωμένη. Για την πλήρη πρέπει να έχει 15. 15 είναι το κατόφλι, το ελάχιστο. Εάν έχει 15 εκεί, σε 67 ετών, παίρνει σύνταξη. Δεν χρειάζεται να έχει ενδιάμεσα. Πλήρη. Πλήρη. Για τα 15 χρόνια. Πλήρη και τα 15 χρόνια που έχει. Εάν θες να πάρει μειωμένη στο ΙΚΑ πάντα, μπορεί να πάρει από τα 62, έτσι, μειωμένη, αλλά για να πάρει τη μειωμένη, προαπαιτείται τα τελευταία 5 χρόνια να έχεις κάθε χρόνο το λιγότερο 100 ένσημα. Για τα 100 ένσημα μετράνε και αν έχεις επιδοτούμενη ανεργία.
επιδοτούμενη, όχι απλώς ανεργία. Έτσι, εάν έχεις επιδοτούμενη όμως είναι για ένα χρόνο, δεν είναι για παραπάνω. Τώρα μπήκε σωστά μια εγκύκλιο που βγάλανε προημερών στο ΙΚΑ, σωστά, την είχα και εγώ υπόψη μου χρόνια τώρα για να την βγάλω. Αν έχεις και επιδοτούμενη ασθένεια, μετράει και αυτό. Αν έχεις δηλαδή, καλύπτεις τα 100 με επιδοτούμενη ασθένεια, τα άλλα 100 με επιδοτούμενη ενεργεια, χρειάζεσαι και άλλα 3 φορές 100 με πραγματικά ένσημα. Έτσι. Ή με αυτασφάλιση αν μπορείς να κάνεις. Η φίλη μας η Κυριακούλη από το Παγκράτη λέει τι μπορεί να κάνει. Ρωτάει στον άντρα μου, λέει κύριε Ρωμανιά, λείπουν από το 2013 20 ένσημα που χρειάζονται με 100 για την τελευταία πενταετία. Είναι από αυτά. Έχει 4.500 ένσημα σύνολο. Είναι Αιγύπτιος και δεν μπορεί να εξαγοράσει στρατό. Μπορεί να κάνει κάτι. Έχω την περίπτωση ενός παρόμοιου, ναι, ο οποίος τα 5 χρόνια τα τελευταία, ναι, είχε τα 4 χρόνια από 240 μέχρι 250 ένσημα κάθε χρόνο. Ναι. Τον ένα χρόνο μόνο, ναι, είχε 99. Και του λείπει ένα ένσημο του λείπει. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει μειωμένη. Ούτε και δεν μπορεί να τα αγοράσει. Δεν μπορεί, ναι, να πάει πίσω. Μισό λεπτάκι. Εδώ η φίλη μας η Βασιλική, τον Ευράκλειο, λέει εγώ διαπίστωσα ότι υπήρξε αύξηση σύνταξη 13 ευρώ. 7 ευρώ μειώθηκε η παρακράτηση φόρου και 6 ευρώ η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Μήπως λέει είναι λάθος. Μήπως. Μήπως λέει είναι λάθος λέει αυτό που είδε. Κοίταξε, καταρχήν είναι ευχάριστη εξαίρεση. Ναι. Τώρα από εκεί μπράβο και πέρα. Μπράβο, Βασιλική. Μπράβο της. Για... Φοβάμαι βέβαια ότι θα την περιμένει η έκπληξη. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, αλλά επί του παρόντος μπράβο της. Αν αποδεσμευτούν, ρωτάει η Μαρία Καλοφάλου, τα Πετράλου, είναι μόνο γυναίκες ρωτάνε. Οι άντρες, ναι, βλέπουν μάτς. Λοιπόν, η Μαρία τα Πετράλου λέει: αν αποδεσμευτούν τα λεφτά του των ταμείων, δεν καταλαβαίνω πώς το λέει αυτό όμως, υπάρχει περίπτωση, ναι, να μας δώσουν πίσω ό,τι μας έκοψαν. Όχι, πίσω δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Απλώς να μην γίνει νέα περικοπή. Να μην γίνουν νέες περικοπές, έτσι. Γιατί όπως άμα έρθει ανάπτυξη. Πώς? Άμα έρθει ανάπτυξη. Κάτσε να έρθει ανάπτυξη. Άμα έρθει ανάπτυξη, μπράβο. Κάτσε να έρθει. Κάτσε, έρχεται εκεί στη γωνία, είναι, περίμενε. Ναι, μα είπα κι εγώ σε έναν τέλος πάντων υπουργό προημερών που μου έλεγε και μου έλεγε θα έρθει ανάπτυξη και τα λοιπά. Του λέω, κοίταξε, να μου δώσεις καμιά εκατοστή λάβαρα για να τα μοιράσω και να μου πεις από ποιο δρόμο θα έρθει, αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, λιμάνι, αυτοκίνητο, για να πάμε να την προϋπατήσουμε. Η φίλη μας Σταυρούλη από τον Πειραιά λέει, είμαι 62 ετών, είμαι χείρα. 14 χρόνια χείρα. Σήμερα μου κόψαν το μετοχικό με τη δικαιολογία ότι όταν πέθανε ο άντρας μου ήμουν 48. Το έχουν κόψει καταρχήν από τις ήρες και από τις άγαμες θυγατέρες, ναι, το μετοχικό. Η δικαιολογία είναι αυτή, ότι όταν πέθανε ο άντρας μου, ναι, ήμουν 48 ετών και άρα μπορούσα να δουλέψω τότε. Μάλιστα. Ο Κώστας, να, και ένας κύριος. Η γυναίκα μου είναι 61 ετών, έχει 3.700 ένσημα και της είπαν ότι δεν μπορεί να κάνει εξαγορά μέχρι τα 4.500. Για ποιο λόγο? Δεν μπορεί να κάνει εξαγορά, γιατί μπορεί να μην έχει τι να εξαγοράσει αυτή η γυναίκα. Αυτό δεν έχει φυσικά. Βέβαια, η εξαγορά δεν γίνεται έτσι γενικώς, γενικά και αόριστα. Πρέπει να δικαιολογήσει κάτι. Πρέπει, έτσι, να δικαιολογήσει. Είτε έχει σπουδές, έχει στρατό. Έχεις κάτι, εν πάση περιπτώσει, προφανώς, κενά διαστήματα και τα λοιπά. Ναι. Αν δεν έχεις, δεν μπορεί, ναι, να κάνεις εξαγορά. Μάλιστα. Η φίλη μας εσύ από τα Άνω Πατήσια λέει: ο άντρας μου είναι ανάπηρος, 67% χρωστάει στο ΤΕΒΕ 25.000 ευρώ. Δεν μπορεί να πάρει σύνταξη όμως. Υπάρχει περίπτωση. Θα πάει να πληρώσει τα 5.000 μετρητής, ναι, για να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Θα του κρατάνε τα υπόλοιπα 20 από τη σύνταξη. Αν δεν πληρώσει τα 5, δυστυχώς δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ. Με το Στρατούλη του Δημήτρη. Είχαμε ψηφίσει ειδικό νόμο που δίναμε τη δυνατότητα να πάρει σύνταξη έστω και αν είχε χρέος 50.000 ευρώ. Μόλις φύγαμε, τον καταργήσανε τον νόμο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει οπωσδήποτε αυτά τα 5.000. 5.000, ναι, ναι. Αν δεν τα βρει, δεν πάρει σύνταξη ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για να συνεχίσουμε σε μια πιο γενική συζήτηση που πάμε σε ερωτήματα του κόσμου. Ναι, εδώ πέρα είναι αρκετά στενάχωρο να συζητάς για όλα αυτά και οι άνθρωποι αυτοί που ρωτάνε και αγωνιούν να βλέπουν τα εισοδήματα του να μειώνονται. Με ξεπερνάει. Και εγώ, καλά, πέσαμε και στις μέρες, βέβαια. Ναι, πέσαμε γιατί τώρα πήγαν όλοι να πάρουν τη σύνταξη. Ναι. Είχανε μείνει με την αίσθηση ότι η κύρια δεν θα έχει μείωση και, ναι, πέσαν όλοι από τα σύνταξη. Και είδανε στην κύρια μείωση. Λοιπόν, τώρα για να απευθύνετε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, έτσι για να κλείνουμε τη συζήτηση, γιατί δυστυχώς δεν προλάβουμε στους πάντες να απαντήσουμε. Ναι. Ότι θεωρείτε τώρα ότι αυτό που λέγανε κάποιοι ότι τώρα θα αρχίσει να υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση προς την κυβέρνηση, από τώρα ξεκινάει αυτή? Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα θα ανακύψει μετά το καλοκαίρι. Γιατί? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα γιατί το καλοκαίρι, το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου πολύ επιγραμματικά, είναι τα μπάνια του λαού.
Ο άλλος έχει τα δικά του προβλήματα. Είναι λίγο πιο χαλαρό. Είναι πιο χαλαρό. Όχι, η θάλασσα, η δυνατότητα να πηγαίνει στη θάλασσα το είναι ξεχνάει. Είναι πάντα το καλοκαίρι ο κόσμος λίγο πιο χαλαρό. Είναι σαφώς είναι πιο χαλαρά. Είμαστε και μεσογειακός λαός εδώ, μεσογειακή χώρα. Και πάντα ελπίζουμε στον απομηχανίστη αιώνα. Λέμε κάτι θα γίνει. Εγώ συνηθίζω να λέω το εξής. Στην Ελλάδα πάντοτε υπάρχει ο απομηχανής Θεός. Υπάρχει. Μόνο που είναι λίγο μπαγάσας. Ναι, διότι μας αφήνει να φτάνουμε στο τελευταίο. Με προλάβατε, πήγα να πω εγώ εδώ. Στο τελευταίο σκαλοπάτι και τότε κάνει την εμφάνισή του. Ναι. Άμα θα δούμε την ιστορία μας, θα δούμε πάντοτε την τελευταία στιγμή κάποιος ερχόταν. Αφορά τον απομηχανής Θεό, η αρχή ναι. Ελλάδα. Έτσι, τότε που ερχόταν ο Θεός με το μηχάνημα έτσι στα θέατρα. Μπράβο. Και στη σύγχρονη Ελλάδα. Έχουμε ιστορικές περιόδους που εμφανίστηκαν. Εκεί στην Άγρια Δύση είχαμε το υπηκό που περίμενε μέσα στο οχυρό μέχρι να έρθει το υπηκό. Και κάποια στιγμή έρχονταν το υπηκό. Λοιπόν, κύριε Ρωμανιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας είπε γιατί το Σεπτέμβρη θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, πες μας. Κοίταξε, εγώ γιατί πιστεύω, θα περάσει το καλοκαίρι και ο κόσμος θα βρεθεί προς τα προβλήματά του. Εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα περάσει όσο μπορούμε πιο ήρεμο. Το Σεπτέμβρη όμως μας περιμένουν τα εργασιακά. Τα εργασιακά δεν είναι απλά ζητήματα. Αυτά λένε ότι μπορεί να τα πάνε λίγο πιο αργά. Να τα πάνε, ας πούμε, μέχρι τέλος του χρόνου. Να δώσουμε μια. Δεν είναι εκείνο το σημείο που. Κοίταξε, έχει... είναι ομαδικές απολύσεις. Είναι κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, ο λεγόμενος 13ος και 14ος μισθός. Μα ακούω τον κ. Κατρούγκαλο που λέει ότι το θέμα δεν μας έχουν θέσει. 13ο και 14ο μισθό. Το θέμα αυτό. Εγώ στο Υπουργείο το είδα, έχει τεθεί και πριν πάμε εμείς στο Υπουργείο. Ναι, μήπως τώρα το μετανιώσαν όμως. Δεν νομίζω ότι μετανιώσανε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε εδώ μια τελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρωμανιά, που είστε μαζί μας και απαντήσατε σε όσα πιο πολλά ερωτήματα γίνονταν. Συγγνώμη σε όσους δεν προλάβαμε να απαντήσουμε. Εδώ μας φέρνουν εδώ οι συνάδελφοι και άλλες ντάνες από ερωτήματα. Τώρα μια μισή ώρα απαντάμε. Την επόμενη φορά λοιπόν. θα σας ξαναέχουμε σύντομα λοιπόν. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουν βγει και εγκύκλοι μέχρι τότε. Οπότε και θα είστε και πιο... ακόμα πιο συγκεκριμένοι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Μαζί μας ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κ. Θανάσης Χαρόπουλος. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι σήμερα μαζί μας, διότι έχουμε εκλογικό νόμο που κατατέθηκε σήμερα για διαβούλευση και νομίζω πως το πρώτο που θα ρωτήσουμε είναι αυτό: ποια θα είναι η στάση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στον εκλογικό νόμο, αλλά και άλλα ζητήματα όπως τι γίνεται με την κυβέρνηση, αν θεωρεί ότι πηγαίνουμε σε εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε τα ερωτήματά σας για τον κ. Θεοχαρόπουλο. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.